ξεκινάει, πώς τη βλέπετε, Κωστή? Πρόσεξε να δεις. Εγώ ήθελα να δω να έρθει η αεξής. Αλλά επειδή οι αεξίδες φοβούνται να φάνε ξύλο, δεν έρχονται. Είναι δύο αεξίδες. Ο Γούντι Άλεν, ο οποίος φοβάται να έρθει, αλλά αυτός που φοβάται πάρα πολύ είναι ο Άκης. Οπότε εγώ σέβομαι τον φόβο. Πώς το λέγανε? Πώς το λέγανε τον Άκη? Α, κατάλαβα αυτό λες. Ναι. Σέβομαι την επιδείνωση. Οπότε όταν δεν έχει η ΑΕΚ φωνή εδώ, θα παίζουμε ΑΕΚ λιγότερο, γιατί δεν θα αναλυθεί η ΑΕΚ. Από, δηλαδή τώρα την άλλη εβδομάδα δεν θα έρθει ο Βάζελος, ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, το διόρθωσες. Ναι. Δεν έχω έξι, δεν έρχεται, φοβούνται να έρθουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό το 4-4-2 με τα δύο δεκάρια με ανάποδα πόδια είναι συγκλονιστικό για τους χαμάλιδες Μπακασέτα και Μανταλό. Δεν ξέρω αν θα βγαίνει. Δηλαδή, δεν μου κάθεται. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν μου βγαίνει αυτό το στυλ. Δηλαδή, θα μου πεις και πέρσι έλεγες θα σου βγαίνει και πήρα πρωτάθλημα. Αλλά είναι λίγο ανορθόδοξο. Είναι λίγο και στην ταχύτητα που δίνει η ΑΕΚ τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο έντονη. Είχε ένα ρυθμό δαιμονιώδη στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό το στυλ σε μάκρος. Δηλαδή, 4-4-2 θα έρθεις να παίξεις, για παράδειγμα, την Κυριακή στην Τούμπα με Μάνταλο, Μπακασέτα, δυο κόφτες, δυο φορ και ανοιχτός κτλ. Δηλαδή κάπου βλέπω ότι αυτό το στυλ δεν θα τσουλήσει. Αυτό λέω. Παρακάτω. Λέγε. Εγώ θέλω να πω, εντάξει, κοιτάξτε. Να σου πω τι με ενοχλεί εμένα. Δεν μπορώ, βασικό και αστέρι στην ΑΕΚ, άνθρωπο, παιδί, νέο παιδί, που δεν μπορεί να στρίψει. Για τον Μπακασέτα. Μπακασέτα λες. Ό,τι πιο κρύο και ό,τι πιο. Όπως έλεγε για τον Τζιόλι στον ΠΑΟ. Ναι. Δηλαδή. Βέβαια. Αλλά και στα χαφ τουλάχιστον. Ο Μπακασέτας και ο Κλωναρίδης μας εκθέτουν ποδοσφαιρικά στην αρχή του πρωταθλήματος. Τώρα αν θα τη συνεχίσει αυτό επί καιρό με αυτό το ρόστερ η ΑΕΚ, εγώ δεν το βλέπω. Αλλά αν η ΑΕΚ βγάζει από το καπέλο λαγούς με αυτούς τους παίκτες. Να σου πω, φίλε, μαγκιά σου. Κοιτάξτε. Μαγκιά σου. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, αλλά ποδοσφαιρικά δεν βλέπω να τραβάει αυτό το βιολί. Φουλάρισμα. Ο Μπογκέ, αυτός που έρχεται είναι καλός. Και εγώ έχω να πω ότι ο Πόνσε ακόμα δεν έχει αποδώσει 100%. Ο Φόρ. Ο Πόνσε θα κάνει μεγάλο πράγματα. Ναι. Εμένα μου φαίνεται, δηλαδή, χαρακτηριστικά Ραούχο, με ταχύτητα πιο γρήγορος, πιο ψηλός, πιο κουτσού παίκτης. Δηλαδή, δεν ξέρω, μακάρι ρε φίλε, γιατί μου έδωσες και θέαμα εχθές και ταχύτητα μου έδωσες, πλευροκοπήσεις μου έδωσες, κινήσεις. Καλά, ο Πανιώνιος ρε παιδιά είναι για κλωτσιές. Ο Πανιώνιος είναι για κλωτσιές, αλλά εσύ ένα 0 με το ζόρι κέρδισες τον Πανιώνιο. Εννοείται, δεν πάσα, η ομάδα ακόμα δεν έχει, ναι. Δεν έχει φτάσει. Δηλαδή έπαιξε Άκ με τον Πανιώνιο για πλάκα, εσύ αιμορροίδα έβγαλες. Εντάξει, δηλαδή αυτό το 4-4-2 για αυτό το υλικό είναι αισιόδοξο πολύ. Εάν το καταφέρεις, είναι τεράστια ποδοσφαιρική μαγκιά σου. Τίποτα άλλο δεν έχω. 4-4-2 6 μόνο με Κλωναρίδη θα παίξεις. Με κανέναν άλλο. Κλωναρίδης τρέχει παντού, σαν το σκυλί. Ο Κλωναρίδης όπως παίζει φέτος, εγώ τον βλέπω να γίνεται βασικός στην πορεία. Το 4-4 με Κλωναρίδη είναι ότι πρέπει. Κοίτα, ο Κλωναρίδης είναι κυκλοθυμικός. Σου κάνει δυο γκολ σήμερα. Μπορεί τρεις μήνες να μην πάρει τα πόδια του. Δεν μπορεί να βασιστείς επάνω του και να πεις βασίζομαι πάνω του. Δεν ξέρω τι λες. Ο Κλωναρίδης πέρυσι έβαλε ένα γκολ και φέτος έχει 4. Μια χαρά του βασίζεις. Τα δύο πιο σημαντικά γκολ μέχρι στιγμή τη σεζόν. Έβαλε γκολ μέσα στη Σκωτία και έβαλε και το 1-0 με τη Βιλιά. Φίλε, εξή. Ο Ζουνίδης τον έκανε παίχτη. Τον είπε, επειδή είσαι με 4 πνευμόνια, τρέχα και αν σου βγει τον γκολ, σου βγει και αγόρι μου. Αλλά σε βασίζομαι. Τρέχει παντού. Πάμε. Πάω κάτω, θα πας. Στο πάω ΚΑΕΚ όχι, θα κατέβω κάτω στα δύο μάτια με την Πενφίκα και με τον Ολυμπιακό σίγουρα και καλώς έχω των πραγμάτων και με την Πάγκερ. Okay. Την Αθήνα δηλαδή, πάνω okay. Εδώ δεν έρχομαι και θα μάθουμε για κανένα. Πάντως το 4-4-2 με ανάποδα πόδια, τα δεκάρια να χώνονται μέσα, να έρχεται ο Μπακάκης από τη μια, ο Χούλτ από την άλλη ή ο Λόπες και να γυρίζουν πάλι πίσω, Σιμόες πίσω, Γαλανόπουλος πίσω και ξανά μπροστά, ο Άλλες και τα λοιπά. Πολύ μακάρι να χαλάρωσε εσύ ρε φίλε, μακάρι. Είμαι πολύ αγωμένος φίλε. Τι έπατε βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε.
Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.